Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη μάχη της Κρήτης 83 χρόνια μετά, 20 Μαΐου 1941. 20 Μαΐου του 1941 ουσιαστικά ήρθαν που ήρθαν οι αλεξιπτοτιστέ. Ναι, Αλλά είχε, ξεκι... ε... mm -hmm. είχε ξεκινήσει λίγο πιο πριν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να μα τα πει τώρα ο άνθρωπό μα. Είναι ο κύριο Γιώργο Καλογεράκη μαζί μα. Ε, Ιστορικό ερευνητή, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καστελίου. Πολύ καλησπέρα σα. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλώ ήρθατε. Λοιπόν, από, τα, από τον Απρίλιο περίπου είχε ξεκινήσει όλη η διαδικασία, έτσι δεν είναι. Αρχέ Μαΐου, με μορβαδισμού ναι. σκόρπ στο όλη την Κρήτη και στην Ενδοχώρα και στι πόλει. Mm -hmm. Με σκοπό, να πλήξουν στόχου, α πούμε. Όχι, με σκοπό. Την 20η Μαου που έγινε, που έπεσε ο πρώτο αληφθωτιστή στην περιοχή Ταβρωνή τη Χανίων στι 6 παρατέταρτο το πρωί. 6 και μετά ακολούθησε όλη η σειρά στην σε Στο Ρέθμινο, δύο και το μεσημέρι, και εδώ στο Ηράκλειο, 4 παρατέταρτο το απόγευμα. Uh -huh. Κωδικός Κωδικό επιχείρηση Ερμή. Έτσι, 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 την είχε βαφτίσει ο Χίτλερ. Ο ίδιο. Ναι. Yeah. Μια, μια, επιχείρηση προετοιμασμένη σε όλε τι μορφέ. Από τη δική του πλευρά. Εμείς τους, Ήμασταν προετοιμασμένοι. Εμείς, οι στρατιώτε μα είχαν πολεμήσει, πολεμούσαν στο μέτωπο τη Αλβανία, uh -huh. του Δεν είχαν γυρίσει όλοι, αλλά όσοι είχαν επιστρέψει πήραν τα όπλα και πήγαν στη μάχη. Ναι, στην πρώτη γραμμή. Ωραία. Α τα βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Καλογερή. Μάλιστα. Είμαστε τώρα 83 χρόνια μετά από τη μάχη τη Κρήτη. Την ξέρουμε, την έχουμε μάθει, την έχουμε αποκρυπτογραφήσει και αποκωδικοποιήσει, γιατί νομίζω ότι ουσιαστικά έδειξε, άνοιξε ένα δρόμο. Έχει άπειρε καινοτομίε αυτή η μάχη. Έτσι, και δεν έχει και σύγχρονα μηνύματα, βέβαια. Ένα από τα σύγχρονα μηνύματα που έχει κυρία Καριωτάκη είναι ότι ένα λαό, ο κριτικό λαό, μαζί με του Βρετανού, του Νεοζηλανδού, του Αυστραλού, αποδείξανε σε αυτέ τι 12 μέρε, γιατί η κμάχη κράτησε από τι 20 Μαου έω τι 31 Μαου. Αποδείξαν ότι δεν είναι πάντα ο πιο εξοπλισμένο στρατό. Είναι αυτό που έχει μέσα στην ψυχή του τη δύναμη να μην υποταχθεί. Έτσι. Αυτό διδάσκει σήμερα όποιο μελετήσει τη μάχη τη Κρήτη. Οι λαοί δηλαδή, που σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν την ελευθερία του και τη μελετήσουν, είναι ένα φάρο για αυτού. Τον κριτικό λαό, κύριε Καλογεράκη, να σα διακόπτω, τον οποίο την αντίστασή του και την αποφασιστικότητά του, μάλλον από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον, την είχε υποτιμήσει η γερμανική δεν και την ο Χίτλερ. Ναι. Ναι. ισχύει δηλαδή αυτό, ε. Ο Στούντεν στα απομνημονεύματά του, γιατί άφησε και αυτό απομνημονεύματα, ο Στούντεν ήταν ο αντιτέραρχο που είχε. Ο επικεφαλής. Τον πρώτο λόγο, ναι. Και ο οποίο ήρθε βέβαια να πούμε. Δεν τον είχαμε δικητή εδώ, δεν τον είχαμε. Ναι, ναι. Ήρθε όχι την πρώτη μέρα, ήρθε στι 25 Μαου στην Κρήτη. Uh -huh. Αφού είχε καταλάβει, είχαν καταλάβει οι Γερμανοί το αεροδρόμιο του Μάλεμε, ήρθε αυτό με ασφάλεια μετά προ στο Μάλεμε. ο λαό πήρε τα όπλα, πολέμησε του Γερμανού. Πάντα οι Κρητικοί και πάντα οι Έλληνε πολεμούν. Δεν θέλουν κατακτητέ. Μέσα στο αίμα του ελληνικού λαού είναι η ελευθερία. Και λέμε για ένα παλαϊκό ξεσηκωμό. Uh -huh. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι όλοι οι Κρητικοί πολέμησαν, όχι. Σημαίνει ότι από όλε τι κοινωνικέ τάξει πήγαν στη μάχη. Δηλαδή πήγαν άντρε, γυναίκε, παιδιά, ιερωμένοι, εκπαιδευτικοί, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά. Έτσι, με εκατοντάδε και χιλιάδε θύματα. Η γυναικεία συμμετοχή πάντω κυρία Καλογεράκη έχει περάσει τελείω από Είναι ψηλά. μια εκπομπή που θα την κάνουμε κάποια στιγμή μόνο για τι γυναίκε. Γιατί ο ρόλο τη γυναίκα πραγματικά σε αυτό το πράγμα δεν έχει, σε αυτέ τι μέρε, αλλά και μετά, στην αντίσταση, στην κατοχή. Δεν έχει αναδειχθεί. Δεν έχει μελετηθεί όπω πρέπει. Ναι. Η γυναίκα τη Κρήτη στην κατοχή και στην αντίσταση, βέβαια. Και στη μάχη τη Κρήτη. Βεβαίως. Κύριε Καλογεράκη, από τη... με τι δικέ σα γνώσει, η κατάληψη του αεροδρομίου στο Μάλμε ήταν το κομβικό ε, γεγονό ναι. που έκρινε ουσιαστικά τη μάχη τη Κρήτη. Ε, κοιτάξτε, θε, τώρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό σε τε, λίγη ώρα, αλλά οι Βρετανοί λένε κάποιοι ότι οι Βρετανοί ήρθαν εδώ για να χάσουν τον πόλεμο. Όμω είχαν και αυτοί μεγάλε απώλειε και στο ναυτικό του, πολλά καράβια και στου στρατιώτε του. Δεν προεστιμάστηκαν όμω Όπω έπρεπε. Αλλάξανε από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε ο πόλεμο με του Ιταλού, που ήρθαν στο νησί μα κάποιοι από αυτού, μέχρι τη μάχη τη Κρήτη. Αλλάξανε έξι αρχηγού, έξι στρατηγού. Yeah. Ο Φράιμπρεκ ήταν ο τελευταίο. Και εν, εν, ενώ τα ξέρανε όλα, περιμένανε και τη, την ώρα δηλαδή την ώρα που έπεσε ο πρώτο αλυξωτιστή. Οι Σύμμαχοι το γνωρίζανε. Είχαν κλέψει τα σήματα, yeah. αλλά δεν ε, ήταν τόσο πολύ προετοιμασμένοι το αεροδρόμιο. Οι δυνάμει πάντω υπήρχαν ε, βρετανικέ ισχυρέ στην Κρήτη. Έτσι. Περίπου 30.000 από την Όλη και οι Βρετανοί και οι σύμμαχοι, οι Βρετανοί είναι ναι, ναι, ναι. ναι. και οι κτίσει του. Ναι. Και οι δικοί μα. Και η σχολή Ευελπίδων, έτσι. 300 νεαροί τη σχολή Ευελπίδων, οι οποίοι είχαν mm. και θύματα στο κολυμπάρι. Και οι νεοσύλλεκτοι από το Ηράκλειο. Και είπαμε ο λαό που πήρε τα όπλα. Ο λαό που πήρε τα όπλα. Ό,τι όπλα είχε, ναι. Ό,τι όπλα είχε. Βεβαίω. Δεν υπήρχαν όπλα γιατί Είπαμε ότι πολεμούσαμε του Ιταλού στο μέτωπο. Δεν είχαν επιστρέψει όλοι. Το να επιστρέψει από το μέτωπο, από τα αλβανικά σύνορα, να επιστρέψει στην Κρήτη ήταν κάτι το δύσκολο τότε. Κυριαρχούσε στο Αιγαίο το, βερτανοι, το, βερτανοι, το γερμανικό ναυτικό και πάρα πολλοί κριτικοί, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν μελετηθεί όπω πρέπει αυτού του αριθμού του, χάσαν τη ζωή του στην επιστροφή. Φυλάξαν οι Γερμανοί τα, τα πλοιάρια που του φέρνουν. Γιατί είχαν τρομερή υπεροχή στον αέρα οι Γερμανοί, κύριε Καλογεράκη. Έτσι. Ναι. Και στη θάλασσα και στον αέρα. Βεβαίω. Πάντω υπάρχουν κάποιε ιστορίε. Ε, μα έχετε φέρει κάποιο υλικό Μας μα έκανε απίστευτη εντύπωση. Να, για παράδειγμα, αυτή η ιστορία του Ιωάννη Σιγανού από το Μιλοπόταμο. Κοιτάξτε, που, που δείχνει πώ πραγματικά. Πώ επαναλαμβάνει τη ιστορία μα. Η ελληνική ιστορία, η οποία πρέπει να διδάσκεται παγκόσμια για μένα. Είναι ο άνθρωπο που βλέπουμε στην οθόνη μα, σωστά. Ναι. Αυτό από το Φαράτσι Μιλοποτάμ ένα χωριό που είναι τώρα έρημο σήμερα. Πήρε λοιπόν το άπλο του στο Λατζιμά, έγιναν μεγάλε και σφοδρέ μάχε το δεκαήμερο. Δίπλα στο Λατζιμά ήταν το αεροδρόμιο τη πηγή Ρεθύμνου, το θέλανε Γερμανία Γερμανοί το καταλάβουν όπω και το Μάλεμε, όπω και το Ηρακλείο το αεροδρόμιο. Τον χτύπησε λοιπόν μια σφαίρα στο χέρι. Πήρε το πολεμού αυτό, συνέχισε με το άλλο χέρι, πολεμούσε. Όταν το χτύπησε και στο άλλο χέρι μια σφαίρα, το όπλο του έπεσε. Θέλανε λοιπόν οι σύντροφοί του να τον, τον επάνω, τον επάνε στα μετόπιστα για να τον δει γιατρό. Uh -huh. Αυτό δεν ήθελε να πάει μαζί του. Το όπλο, τι θα το κάνω. Απ' τα το όπλο του λέγανε. Το όπλο πάνω να σώσει τη ζωή σου, γιατί είχε μεγάλη με ημορραγία. Αυτό έσκυψε, κυρία Καριωτάκη, και το πήρε με τα δόντια του. Το όπλο του, από τον Ιμάντα. Όπω το έκανε ο Αθηναίο Τσινέγυρο με του Πέρσε, όταν θέλανε να φύγουν με τα καράβια τους, που του. Έπιασε ένα καράβι με το χέρι του, κόψαν το χέρι οι Πέρσε. Πιασε το καράβι με το άλλο χέρι του, κόψαν και μετά το κεφάλι του, τα δόντια του, του κόψαν το κεφάλι. Mm. Αυτό είναι ο Τσινέγυρο μετά τη μάχη του Μαραθώνα και ο Σιγανός Uh -huh. Η συνέχεια τη ελληνική ιστορία. Πάντα σε, σε, σε όλε τι εκφράσει. Κυρία Καλογεράκη, γίνανε και πολλέ θηριωδίε yeah. και με θύματα γυναικόπαιδα. Μια τέτοια περίπτωση είναι το σπίτι του Λαφαρδαντώνη, έτσι, το στον το κακό Πετροχανίων. Για πείτε μα λίγο. Για. Κοιτάξτε τώρα, πέρα από τι μάχε και, και, τον ηρωισμό των μεγάλων των κριτικών, έχουμε και κάποιε προσωπικέ ιστορίε, οι οποίε περνάνε συνήθω στι άγνωστε Σελίδε τη Ιστορία. Mm -hmm. Σε αυτό λοιπόν το σπίτι που βλέπουμε, που είναι στον Κακό Πετροχανίων, ο Κλεόμβρωτο Κουριδάκη, που ήταν από το χωριό Παθετιανά, δίπλα από τον Ταβρονίτη, εκεί που έπεσε ο πρώτο αλυστοστή, πήρε την οικογένειά του όλη να την πάει εκεί, ήταν του Πεθερού του το σπίτι. Πήρε λοιπόν τη γυναίκα, το παιδί του, πήρε τη μάνα του, πήρε την αδερφή του, πήρε. Τη... όλα τα γυναικόπαιδα του σπιτιού. Μετά τη μάχη τη Καντάνου στι 25, το Σάββατο 24 Μαου. Τρει Γερμανοί μπήκαν σε αυτό το σπίτι που ήταν μόνο γυναίκε μέσα. Και τι έγινε. Σκοτώσαν τη γυναίκα του. Σκοτώσαν το παιδάκι του το τρίχρονο εξ επαφή. Του βάλαν το αυτόματο στο στήθο και το κόψανε στη μέση το παιδάκι. Σκληρό είναι, αλλά πρέπει να το λέμε. Πρέπει και αυτά να ακούγονται. Σκοτώσαν την πιτέρα του. Του λέγανε Ρουμπίνη. Σκοτώσανε την αδελφή του την Εκατερίνη. Τη γυναίκα του Ελευθερία, το γιο του τον Την πεθερά του την Αγγελικό. Και την αδελφή τη γυναίκα του Ιωάννα. Πέντε γυναίκε και ένα παιδί από τον υποτικό γερμανικό να. στρατό. Μα είναι, είναι πόλεμο. αυτό. <laughs> αυτό το σε αυτό. σπίτι που βλέπετε, σε αυτή την πόρτα που βλέπετε, αυτό το σπίτι βρίσκεται στο κακόπτρο. Πρέπει να είναι και αυτό το σπίτι πρέπει να διατηρηθεί, να είναι μνημείο τη ιστορία της yeah. τη μάχη τη Κρήτη. Είναι πόλεμο σ αυτό, είναι όρη πολέμου αυτή. Όχι. Δεν είναι. Και δεν υπάρχουν και αντίπεινα, βέβαια. Έτσι, έχουμε δώσει μια διαταγή του, Ρίγε, του Ιούλιου Ρίγκελ, ναι. ο οποίο ήρθε στην Κρήτη μετά που καταλάβαν οι Γερμανοί το Μάλμε, στον πρώτη μέρα καταλάβαν το μάλεμι. Mm -hmm. Έβγαλε λοιπόν μια διαταγή και γράφει ότι σε κάθε Γερμανό στρατιώτη θα σκοτώνουμε 10 πολίτες. Τα αντίπεινα όμω, εφαρμόζονται στον πόλεμο από στρατιώτες προς στρατιώτες. Ε, όχι προ το άμαχο πολιτισμό. Γι' αυτό λέμε ότι οι Γερμανοί εδώ στην Κρήτη κάνανε πολλά εγκλήματα. Και βεβαίω δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και όλα τα καμένα χωριά, έτσι ε, βέβαια, δεν είναι. Βέβαια, αυτό γίνονε, έγιναν στην κατοχή μετά, στην κατοχή, δηλαδή μετά την ε, κα, κατάληψη. Αλλά για τη μάχη τη Κρήτη, για την αντίσταση του κριτικού λαού, με αυτή την αφορμή, εγώ τη λέω το αφήγημα των αντιπίνων, κάνανε 31 εκτελέσεις στα Χανιά, στο Ρέθμνο και στο Ηράκλειο. Μία μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη του 1941. Δηλαδή σκοτώνανε κόσμο μέχρι τότε με οι Γερμανοί αλεξιστωτιστέ, οι οποίοι δεν φύγανε ποτέ από την Κρήτη. Οι Γερμανοί αλεξιστωτιστέ δεν φύγαν από την Κρήτη. Παραμείναν εδώ. Κάναν αυτά τα εγκλήματα. Και η τελευταία εκτέλεση για τη μάχη της Κρήτης, τη Κρήτη, με αφορμή για τη μάχη τη Κρήτη, έγινε εδώ δίπλα μα στο χωριό Καλονή πεδιάδο. Έγινε το 1943. Για τη μάχη τη Κρήτη όμω που είχαν ρίξει κάποιου Γερμανού σε ένα πηγάδι και του βρήκαν εκεί οι Γερμανοί. Ά, ήταν από του ελεκτροτιστέ που είχαν πέσει ναι. και του βρήκαν μετά, ε. 31 εκτελέσει. 31 εκτελέσεις. Και 10 χωριά καμένα, όπω η Κάντανα, όπω και στο Ρέθινο πολλά χρόνια. για μάχη. Μετά ακολούθησε βέβαια αυτό το δράμα. Το δράμα, αλλά και πάλι ο ηρωισμό των κριτικών που ξεκίνησε η εθνική αντίσταση. Δράμα γιατί είχαμε χιλιάδε νεκρού, αλλά και ένα ηρωισμό γιατί δεν σκύψαμε το κεφάλι ω κριτική. Αντισταθήκαμε. Και κριτικοπούλε βεβαίω στη μάχη τη Κρήτη. Το είπατε και πριν ότι είχαμε και γυναικεία συμμετοχή, κύριε Καλογεράκη, yeah. που δυστυχώ δεν έχει yeah. αναδειχθεί. Εμεί ω μαθητέ, θυμάμαι στο δημοτικό σχολείο του 1968, είχαμε ένα βιβλίο τη Πέμπτη Δημοτικού και είχαμε ένα μάθημα για τη μάχη τη Κρήτη. Κριτικοπούλου το λέγαμε. Mm. Και να δείτε τώρα, όταν ξαναφέρνω στο μυαλό μου την τάξη του στου μαθητέ μου, να ξέρετε ότι κάθε φορά. και γυρίζαμε κοιτάζαμε, μα άρεσε στα αεροπλάνα, βλέπαμε τα λεξίπτα, αντί γυναίκε με. Πολύ προχωρημένη η φωτογραφία για την εποχή. Δύο γυναίκε με τάρματα. Πάρα πολύ προχωρημένη για την εκπαιδευ για το εκπαιδευτικό. Εμεί της... αυτό που περιγράφετε βέβαια στο βιβλίο δεν το έχουμε δει, κύριε Καλογεράκη. Το έχουμε δει. Τι, ε, σε ποιο βιβλίο. Στο βιβλίο του Δημοτικού. Στο όταν ήμουν εκεί. <laughs> τα έχουμε δει αυτά. Το είναι το 1968, το, το βιβλίο τη γλώσσα τη Πέμπτη Δημοτικού. Ωραία. Σήμερα δεν υπάρχει πουθενά υπάρχει, υπάρχει, η μάχη τη Κρήτη. Δεν υπάρχει στα σχολιά. Δεν υπάρχει, όχι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Εμείς... Μπορούμε να τη διδάξουμε οι δάσκαλοι. Ναι. Εμεί έχουμε ώρε, αλλά δεν υπάρχει στα βιβλία. Υπάρχει μια φωτογραφία μόνο στο βιβλίο τη Έκτη Δημοτικού με ένα αεροπλάνο με δύο αλεξιπλωτιστέ. Αυτό είναι όλο και όλο, δηλαδή είναι μια φωτογραφία. Ναι, ναι. Εμεί εδώ στην Κρήτη, πείτε τη διδασκόμαστε με έναν τρόπο εξαιτία του γεγονότο ότι έχουμε όλε αυτέ τι εκδηλώσει. Στην υπόλοιπη χώρα, πώ τη διδάσκονται. Γι' αυτό πρέπει κάποια στιγμή, όπω σήμερα τιμάμε τη γενοκτονία του πόντου 20 Μαΐου, πρέπει κάποια στιγμή και στην Κρήτη να, να, έχουμε μια ημέρα να τιμούμε αυτή τη μάχη της Κρήτης. Όχι να τη γιορτάζουμε, να την τιμούμε. Δεν είναι γιορτή. Τα παιδιά έχουν μάθει τις γιορτές, αλλά εμείς λέμε τιμή. Εμεί δεν διδασκόμαστε, αλλά σε στρατιωτικέ σχολέ στον κόσμο τη διδάσκονται. Γιατί ήταν και μια Βέβαια. μάχη έτσι, καινοτόμα για την εποχή, λόγω αλεξιπτοτιστών. Ωραία, ένα λεπτό τώρα, ένα λεπτό, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως ε, μετά βέβαια. να μας πείτε αυτό. Και επειδή θα εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι είστε εκπαιδευτικός κατά βάση, να μου πείτε τι σας λένε ε, οι, μαθητέ σα μαθητές σας και οι μαθητές των άλλων σχολείων. Ε, όταν... Με τη μάχη της Κρήτης. Ναι. Και θα μην να μην μας το πει τώρα. Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι το διάλειμμα. Προλαβαίνουμε. Ναι, ναι βεβαίως. Θα μας το πει τώρα ο κ. Καλογεράκη. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν μπει σε μία τάξη και αρχίσει και ξεκινά με εικόνε όμω, όχι μόνο λόγια, αλλά δηλαδή και εικόνε, να λε για τη μάχη τη Κρήτη, δεν μιλάει κανεί μαθητή. Όλοι ακούνε πράγματα τα οποία δεν τα έχουν ξανακούσει, ακούνε για τον ηρεμισμό των κρητικών, ακούνε για αυτό το λαό, το βάραβο που ήρθε και υπέταξε την Κρήτη και την Ελλάδα. Και μετά αρχίζει η συζήτηση στο τέλο. Τα παιδιά εντυπωσιάζονται, αρχίζουν ληξιά σιγά και κάνουν διάφορε ερωτήσει. Και τι ήταν αυτοί οι Γερμανοί, και γιατί θέλαν να καταλάβουν τη χώρα μα, και τι θέλουν από τη χώρα μα, και γιατί εμεί δεν κάνουμε πολέμου επιθετικού, μόνο όλο. Άμυνα. <laughs> όλο άμυνα. <laughs> λοιπόν, και θέλω να σα πω ότι κάποια φορά πριν από πέντε χρόνια, το 2019, στο Δημοτικό Σχολείο Θεραψανού, μιλήσαμε στα παιδιά τη Τετάρτη Δημοτικού για τη μάχη τη Κρήτη. Όταν λοιπόν εγώ έφυγα από την τάξη. Η δασκάλα τη τάξη είπε στα παιδάκια να ζωγραφίσουν κάτι που του έκανε εντύπωση. Έχουμε λοιπόν εκεί ένα παιδάκι. Έφερε η δασκάλα μετά στο διάλειμμα της ζωγραφίας των παιδιών στο γραφείο. Πριν πάτε σε αυτή τη φωτογραφία, θέλω να μα δώσετε τη φωτογραφία νούμερο 5 που μα έφερε ο κύριος Καλογεράκη, να μα τη δείξετε. Γιατί έχει και αυτή την αξία τη. Ε, βέβαια. Εδώ Πώς... έχουμε ένα. Ένα βλέμμα του κριτικού που δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στην τηλεόραση. Ο κριτικό με τα μαύρα ρούχα, με την κατσούνα, mm -hmm. με το στεφανάκι που κρατάει. Έχει ένα τρομερό βλέμμα. Ο Γερμανό πέφτει από το αεροπλάνο, αλλά το παιδάκι αυτό έχει και ένα νεκρό ζώο. Αυτό που μπορούμε να το περάσουμε έτσι λίγο διασκεδαστικά, αυτή τη σκίτσα, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η ζωή για του Γερμανού, των ανθρώπων με τα ζώα, δεν έχει καμιά διαφορά. Mm. Τίποτα. Όταν ένα στρατό ισοπεδώνει ένα χωριό, 72 χωριά έχουμε ισοπεδωμένα στην Κρήτη, λέει πρώτα, πρώτα. Δεν έχει η αξία του ζώου με του ανθρώπου, είναι το ίδιο πράγμα για αυτού. Είναι το ίδιο πράγμα. Ένα στρατό που έλεγε ότι έχει και υποτισμό, κύριε Καλογεράκη. Έτσι ναι, στις... θα με... αλλάξει τη ροή τη Ευρώπη. Ναι. Αυτό. Ναι. Για μα ένας... ο στρατό αυτό είναι ένα ναζιστικό και φασιστικό στρατό. Ήταν. Και έρχεται λοιπόν. Και μην είναι και <laughs> λοιπόν, γιατί είχε ανοίξει και συζήτηση ξανά από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, και έρχεται αυτή η φωτογραφία, η, ναι. η, η τελευταία που θα δούμε. Ε, μου έκανε, με έκανε εντύπωση και φώναξε το παιδάκι. Το παιδάκι έχει μαθησιακά προβλήματα, δηλαδή δεν μπορούσε να μιλήσει γρήγορα. Mm -hmm. Είχε σκέψει σε μυαλό πολύ. Και τη βλέπουμε λοιπόν αυτή τη φωτογραφία. Να σα εξηγήσω τι είναι. Την 6. Τη φωτογραφία νούμερο 6. Λοιπόν, αφού λοιπόν μιλήσαμε για την Κρήτη, για τη μάχη τη Κρήτη, το παιδί αυτό τι έκανε. Έκανε τι ΗΠΑ μια κουκίδα, βλέπετε. Yeah. Η Ρωσία μια κουκίδα. Έκανε την Αυστραλία μια μεγαλύτερη λίγο κουκίδα. Την Αφρική λίγο μεγαλύτερη. Αλλά στην υδρόγειο σφαίρα, που μου πειτε, αυτή είναι μια υδρόγειο σφαίρα. Yeah. Το μεγάλο χώρο και τον όγκο τον καταλαμβάνει η Κρήτη. Κρήτη. Στο παιδί η Κρήτη είναι τα πάντα. Είναι το μεγαλύτερο πράγμα του κόσμου αυτό το παιδάκι. Βλέπετε μια αν μου ρωτούσε κανεί τι με έχει εντυπωσιάσει από τα χρόνια που είμαι στο σχολείο δάσκαλο, θα του έλεγα αυτή ακριβώ η φωτογραφία. Πώ μπορούμε yeah. να μεταδώσουμε κάτι στα παιδιά, Γιατί πρέπει την ιστορία να τη μεταδίδουμε στα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, <laughs> έχετε μια εκδήλωση, σωστά. Να σα πω τώρα. Ναι, θα σα πω για την εκδήλωση. Θέλω να δώσετε μου μισό λεπτό να πω. Ποιο είναι ο πολιτισμό τη Κρήτη ο ιδιαίτερο. Mm -hmm. Όταν με ρώτησε λοιπόν κάποια φορά κάποιο γερμανό πανεπιστημιακό. Του είπα ότι η Κρήτη είναι ιδιαίτερο πολιτισμό και, και σηκώθηκε όρθιο και μου είπε να δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ λοιπόν του είπα ένα ριζίτικο τραγούδι που το έχει γράψει ο Γιώργο Μιχελάκη από το Σέμβρο Ναχανίων. Δεν υπάρχει αυτό τώρα πλέον ο Μιχελάκη. Αλλά τι λέει το τραγούδι αυτό, το ριζίτικο. Λέει: Γρήκα, τι είναι τα παράγγειλε η Κρήτη των παιδιών τη. Μετρήσετε τα μνήματα των ειδικών και ξένων των Γερμανών. Σε ούλα να ανάψετε και λιβάνι και καντήλι, να μην ξεχωρίσετε κανένα. Και αν έρθουν και δικολογέ των ξένων σκοτωμένων, δηλαδή συγγενεί, uh -huh. ο ποιητή προτείνει να του φιλοξενήσουμε. Πραγματικά. είναι, αυτό είναι ο πολιτισμό. Ο Γερμανό καθηγητή κάθισε κάτω. Μου ευχαριστώ πολύ. Και αυτό είναι ο πολιτισμό, ο ιδιαίτερο τη Κρήτη. Ο πόλεμο, πόλεμο. Αλλά και τα έθιμά μα είναι τα έθιμά μα αυτά. Πατροπαράδοτα. Πότε θα κάνετε την εκδήλωση. Έχουμε μια εκδήλωση στο Καστέλι το Δημοτικό Σχολείο Καστιλίου, η 5η τάξη, μαζί με το πρώτο γυμνάσιο Συρακλίου, το Καπετανάκιο, τη Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα, τη Δευτέρα 27. Και σας καλούμε να δείτε πώς προσεγγίζουμε την ιστορία, πώς βάζουμε την ιστορία, την τοπική μέσα στις τάξεις. Τέλεια. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο πάλι. Κύριε Καλογυράκη, σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.